Hello guys, όποιος δεν με ξέρει Μοτολής και σήμερα παιδιά θα κάνω κάτι ενδιαφέρον. Να εδώ είμαι. Να με ρωτήσετε γιατί έχεις 6 σακίδια, εγώ θα σας απαντήσω. Οπ, οπ, οπ. Είδατε πόσα λεφτά? Τα μάζευα πάρα πολύ καιρό. Και παιδιά τώρα θα καταλάβετε γιατί. Γεια σου, τι κάνεις? Γεια σου. Γεια, ετοίμασε τα αμάξια, τα κράτησες όπως σου ζήτησα? Ναι, βεβαίως, και εσύ αφαιρείς τα λεφτά? Ναι, βεβαίως, 6 σακίδια με emeralds. Τέλεια, τότε τα αυτοκίνητα θα σου φέρουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ναι, θα ήθελα, γιατί σήμερα θέλω να φέρω το κατάστημα, να ανοίξω το κατάστημα. Α, εντάξει, θα μπορέσουμε, θα τα βάλουμε όλα τα αμάξια και θα είσαι καλά. Ναι, βεβαίως. Τι ωραία, έδωσε τα λεφτά. Εσείς παιδιά τώρα θα ρωτήσετε τι κατάστημα. Εγώ παιδιά θα κάνω τώρα αληθινό business. Θα ανοίξω κατάστημα που θα πουλάω αμάξια. Νομίζω είναι πολύ καλή ιδέα και νομίζω ότι θα οικονομήσω πάρα πολύ. Θα βγάλω money. Φράγκα, τέλος πάντων. Γι' αυτό πρέπει γρήγορα τώρα να γυρίσουμε στο βίλας μας για να ξεκινήσω να κάνω το κατάστημα. Και όταν έρθουν τα αμάξια να τα βάλω κιόλας. Okay, πάμε στο village. Επιτέλους γύρισα. Πήρε και τα πράγματα που χρειάζομαι. Τώρα πρέπει γρήγορα να κάνω. Ναι, γρήγορα θα είναι βέβαια πολύ μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει τώρα να κάνω πολύ μεγάλο κατάστημα. Κάπου από εδώ θα ξεκινάει. Περιμένετε, από εδώ. Εδώ. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε και τη σπηλιά, ας πούμε, γιατί δεν νομίζω να πειράξει και κάποιον, γιατί μέσα σε τόσο καιρό την έχουμε, τα έχουμε μαζέψει όλα από αυτήν. Και μέχρι κάπου εκεί, ξέρω εγώ. Θα δω κιόλας πόσο μεγάλο θα είναι το κατάστημα. Αλλά βέβαια χρειάζομαι και είσοδος. Που εδώ. Εδώ. Και κάπου εδώ θα είναι είσοδος. Και εδώ θα είναι έτσι το πεζοδρόμιο. Τέλειο. Ναι, okay. Βέβαια μήπως σκεφτώ και βάλω κάτι. Όπα, όχι έτσι. Θα βάλω κάτι από πάνω. Εδώ. Έτσι. Πάμε. Εδώ. Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Παιδιά πρέπει τώρα να φτιάξω γρήγορα το κατάστημα. Γι' αυτό ελάτε να κάνω το χώρο. Και μετά θα κάνουμε τις λεπτομέρειες, τέλος πάντων, μαζί. Παιδιά έκανα, επιτέλους. Χρειάστηκα πάρα πολύ ώρα. Πήρα μέχρι και καινούργια εργαλεία. Και τώρα έμεινε να κάνω το εσωτερικό. Θα είναι ένα σαν κτηριάκι. Ελάτε, πάμε τώρα να φτιάξουμε. Θα είναι σαν ένα μικρό κτηριάκι. Εκεί που οι άνθρωποι θα αγοράζουν τα αυτοκίνητά μου. Εδώ. Εντάξει, τώρα απλό σπιτάκι θα κάνουμε. 4, 2, 4. Κάπως έτσι, ναι. Ένα θα είναι σαν ένα μικρό office, δωματιάκι θα λέγα εγώ. Δεν είναι ούτε καν office. Okay. Εδώ θα είναι ένα παραθυράκι. Θα είναι. Και εδώ ένα παραθυράκι. Okay. Και εδώ ένα παραθυράκι. Α, να είναι φωτεινό το δωμάτιο, να έχει και παράθυρα. Και να έχει και παράθυρα. Και okay, βάζουμε εδώ. Λάτε, γιατί τώρα μην έρθουν τα αμάξια και εγώ δεν τα έχω κάνει ετοιμάσει. Εδώ. Λάνε τώρα σκεπή δεν θα κάνω, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν νομίζω τώρα η σκεπή να είναι και η πιο σημαντική. Ωραία, βάζουμε εδώ έτσι. Εδώ γυαλί. Εδώ, έτσι. Βάζω μία πορτούλα και νομίζω είναι πάνω κάτω. Θα κλείσω με το κομπλιστόν καλύτερα τη σκεπή, γιατί έχω μόνο 5 ξύλα. Πω. Έχω πολύ καλό στόχο πάντως. Τέλεια. Okay. Βάζουμε έτσι εδώ τραπεζάκια. Εδώ. Μετά χρειάζομαι νομίζω καρέκλες. Ναι. Μήπως έπρεπε να πάρω και κανένα καναπέ. Okay. Θα πάρουμε και αυτά τέλος πάντων. Μοιράζει, αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Αυτό κανονικά για άλλο σκοπό ήταν, αλλά δεν πειράζει. Okay. Εδώ, όχι το λάπτοπ, εδώ ήταν. Και εδώ να είναι οι δύο καρέκλες. Ξέρετε τι,
Θα πάω τώρα να πάρω κανένα καναπέ. Να, πήρα καναπέ. Γιατί μήπως κάποιος θα θέλει να έρθει με παρέα. Που θα κάτσουν εδώ, στο καναπέ. Οκ, εδώ θα λέω εγώ τις τιμές. Ωραία. Και τώρα, τι θέλω να κάνω. Θέλω να βάλω εδώ, σαν cooler. Έτσι να έχει αναψυκτικά και εδώ να κάνω τραπεζάκια. Έτσι να είναι σαν extra, ας πούμε. Κάποιος αγόρασε ένα max και θέλει να, ας πούμε, να ξεκουραστεί. Να χαρεί. Εδώ θα βάλω. Γιατί έχω πολύ λίγες καρέκλες, γι' αυτό κάνω κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Ξέρω. Σκάκι. Ένα, δύο. Οκ, εδώ θα είναι μικρά. Και εδώ θα κάνω λίγο πιο μεγάλα. Με κάποιος μπορεί να έρθει με παρέα. Αυτό θα κάνουμε εδώ. Έτσι, μεγάλα. Ναι, βέβαια δεν θα μου φτάσουν, γι' αυτό πάω να πάρω περίπου και άλλες 20 καρέκλες. Κάνα χαλί εξτρά και άλλο κούλερ. Ήθελα να βάλω και ομπρέλες, γι' αυτό χρειάζομαι ακόμα μπόλικα πράγματα, γι' αυτό περιμένετε. Okay, ωραία. Α, ξέρετε τι, πως καλύτερα να βάλω εδώ τα κούλερ, ναι. Και να τις και ομπρέλες, θα βάλω εδώ και άλλη μία εδώ. Οπ, ωραία, βάλαμε και τις δύο ομπρέλες. Και εδώ τώρα να βάλουμε εδώ. Ξέρω εγώ που θα βάλω τη μία ομπρέλα. Θα βάλω και εδώ, εντάξει. Έτσι, δύο ομπρέλες. Γιατί θα βάλω και εδώ. Έτσι, τραπεζάκια. Πήρα. Πού είναι καρέκλες. Πήρα καρέκλες. Πάω να πάρω καρέκλες. Και πήρα και καρέκλες μετά από χίλια χρόνια. Εδώ, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο. Εδώ. Δεν μπαίνουν καρέκλες. Μπαίνουν πάλι καρέκλες. Εδώ. Έτσι, ένα μεγάλο τραπεζάκι. Και βεβαίως να βάλουμε και ένα χαλί. Εντάξει, τώρα να πατάνε σε ένα κρύο πάτωμα οι άνθρωποι. Εδώ. Πολύ ωραίο χαλί. Τελείο. Και νομίζω, παιδιά, ότι τελείωσα. Πω, ήρθαν τα αμάξια. Τρώμαξα πάρα πολύ. Αλλά, πόσα βανάκια είναι εδώ. Τα γουρούνι. Οκ, τότε πρέπει να τα πάρουμε όλα για να βάλουμε τα αμάξια. Γιατί σε λίγο είμαι σίγουρος οι villager θα έρθουνε. Αυτό, πάω να βάλω όλα τα αμάξια. Αχ, τι ωραία, παιδιά, έχω. Κοιτάξτε πόσα αμάξια είναι. Ναι, πάρα πολλά! Villager, γιατί είστε τόσο πολύ! Παπατάλη, είδαμε το κατάστημά σου και λέμε δεν μπορούμε, θέλουμε πάρα πολύ να αγοράσουμε τα αμάξια σου! Ναι, κι εγώ! Θέλω να πάρω ένα κόκκινο αμάξια! Stop! Πρέπει να πάμε με τη σειρά, δεν μπορώ, ας πούμε, να σας κλείνω τα αμάξια! Γι' αυτό, εσύ, πρώτε Villager, πας μαζί μου μέσα για να διαλέξουμε αμάξι! Βεβαίως! Για πάμε, Villager, τι αμάξι θες? Ξέρεις το, για μένα μ' αρέσουν τέτοια. Σπορτ. Μ' αρέσει η ταχύτητα. Η ταχύτητα, μάλιστα. Και τι χρώμα προτιμάς αμαξιού? Ξέρεις, ένα τέτοιο μικροσκοπικό κόκκινο ή γκρι αμαξάκι, έτσι, αλλά να είναι γρήγορο. Νομίζω έχουμε κατάλληλα αμάξια. Για πάμε μαζί μου. Πάμε να δούμε. Μια τέτοια Porsche. Κόκκινη, τέλεια, πολύ γρήγορη. Βέβαια, νομίζω ναι, έχουμε. Όχι, αυτό είναι άλλο. Κάπου τέλος πάντων είχα και μια γκρι Porsche. Νάτι. Γκρι Porsche. Νάτι, κόκκινη και γκρι. Είναι και μικροσκοπική. Ή μπορείς και μια τέτοια μαύρη. Όχι, το λεμένα μ' άρεσε, αφού είναι κόκκινο ή το γκρι. Αλλά ποιο να διαλέξω. Ξέρεις τι, το κόκκινο, ναι, είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αυτό θέλω. Και πόσο σου χρωστάω για να πάρω αυτό το αμαξάρι? Ήταν ακριβό 20 στακ και μάλλον δεν θα μου φτάσει. Α, όχι, η τιμή είναι 9 στακ. Για περίμενε, πάω να δω. Περιμένετε. 20 στακ ακριβά είναι.
Α, 9,5 stack κάνει. Οπα, villager, 9,5 stack. 9,5? Πάπα, πολύ καλές τιμές. Οκ, σε πληρώνω. Να τα λεφτά σου. 9,5 stack. Ναι, όλα σωστά, το αμάξι είναι δικό σου. Ευχαριστώ, πάπα, τέλεια το κατάστημα σου πάντως. Άντε, γεια. Τέλεια, 9,5 stack, περιμένετε παιδιά. Πω, τέλεια. Πω, πολύ καλά πάει το business μου. Οκ, επόμενος. Αχ, ωραία. Τώρα θα πάει πολύ καλά το business μου. Τι ωραία παιδιά, τα πούλησα όλα τα αμάξια. Και θέλω τώρα να σας δείξω πόσα λεφτά έβγαλα. Τα έχω βέβαια έξω. Τα έκανα σε Emerald Block. Απλώς δείτε το. Πω, δείτε εδώ πόσα λεφτά έβγαλα. Βέβαια ήταν και εξτράκια από εκεί. Και κάποιοι κάτι για να τους φτιάξω το αμάξι. Και κάτι τέτοια. Αλλά το βασικότερο, πούλησα όλα τα αμάξια. Και έβγαλα τόσα λεφτά που έπρεπε μέχρι να χαλάσω και κάτι αυτά τα τραπεζάκια που ήταν εδώ, γιατί δεν χωρούσαν απλώς τα emeralds μου. Απλώς δείτε το πόσα λεφτά έβγαλα. Είμαι σίγουρος ότι εδώ είναι πολύ παραπάνω από 6 stack. Το νομίζω θα είναι κάπου 10-12 stack. Αλλά παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε μία εγγραφή, ένα like από μένα. Bye bye guys, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.